Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Είμαστε και πάλι την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, κοντά σε εσάς, για να μιλήσουμε για διάφορα παράξενα θέματα. Δεν ξεχνάμε ότι ακούμε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και καλές γιορτές μπορούμε να πούμε, γιατί σε λίγες μέρες έρχονται και τα Χριστούγεννα, οι Άγιες Μέρες, και θα ευχηθώ και χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Σήμερα θα ασχοληθούμε ένα περίεργο θέμα που πολλοί ερευνητές μέχρι και σήμερα, τις δικές μας μέρες, το ψάχνουν. Το ψάχνουν, άλλοι έχουν βρει κάποια στοιχεία, άλλοι δεν έχουν βρει. Είναι το θέμα μας για τις μεταμορφώσεις ανθρώπων σε λικάνθρωπους, για τη λεγόμενη λικανθρωπία. Οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώνονται σε άγρια, μοναχικά, λυκόμορφα πλάσματα και κυκλοφορούν τις νύχτες διψώντας για γήινη σάρκα. Το σώμα τους με θαμνώδη φρύδια, έντονη τριχοφυΐα, νύχια μεγάλα σε σχήμα αμύγδαλου, μάτια και στόμα μονίμως ξηρά και αφυδατωμένα, μεγάλα αυτιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Λατρεύουν τη μοναξιά, επιλέγουν να εμφανίζονται κυρίως με τα σονύχτιες ώρες στα νεκροταφεία και αγαπημένοι τους ασχολία να ξεθάβουν πτώματα και να διασκεδάζουν με αυτά. Από επιστημονικής άποψης, η λικανθρωπία είναι μια διαταραχή στους ορμόνες και παρουσιάζουν μια μεγάλη τριχοφυΐα σε όλο το σώμα και στο πρόσωπο. Φυσικά χωρίς να έχουν μυτερά δόντια ούτε μεγάλα αυτιά. Μια τέτοια περίπτωση υπάρχει στο Μεξικό, όπου μια ολόκληρη οικογένεια έχει αυτή την πάθηση. Δηλαδή τη διαταραχή των ορμόνων τους, ώστε να έχουν τριχοφυΐα. Μάλιστα, στη σημερινή εποχή μπορούμε να πούμε ότι αν δούμε κάτι τέτοιο δεν θα μας φανεί καθόλου παράξενο, διότι βλέποντας τη νέα μόδα που υπάρχει, που τρυπάνε τα αυτιά τους, τρυπάνε τις μύτες τους, εμφανίζονται άνθρωποι στον δρόμο λες και έχουν ξεπηδήσει από τα βάθη της ζούγκλας, δεν θα μας φαινόταν περίεργο αυτό το θέμα. Όμως τα παλιά χρόνια αυτό ήταν κάτι το αξιοπερίεργο, γιατί ήταν κάτι το διαφορετικό. Ας πιάσουμε λίγο την ελληνική μυθολογία, όπου πιστοποιεί την ύπαρξη του λικανθρώπου. Ο Θεός Ζεύς, σαν περιπλανόμενος ταξιδιώτης, επισκέφθηκε τον Λικάωνα, τον βασιλιά της Αρκαδίας. Ο Λικάωνας μόλις τον είδε, τον αναγνώριζε ως Θεό Ζεύς και για να τον τιμήσει, όπως πίστευε αυτός, του πρόσφερε ανθρώπινη σάρκα για τροφή. Ο Δίας απέφυγε να δοκιμάσει και αηδίασε με το γεύμα. Το έσπρωξε και του προκάλεσε μεγάλη αηδία. Διότι όπως ξέρουμε, στην αρχαιότητα δεν γινόταν ανθρωποθυσίες, ούτε τρώγαν ανθρώπινο κρέας. Εξοργισμένος ο Ζεύς κατέστρεψε το παλάτι του Λικάωνα και τον υποχρέωσε να περάσει την υπόλοιπη ζωή του σαν λύκος. Υπάρχει και μία παραλλαγή του Παυσανία, ο οποίος μας διηγείται ότι ο Λικάων θυσίασε ένα βρέφος προς τιμή του Δία και μόλις έγινε αυτή η θυσία μετατράπηκε σε αιμοδιψή λύκο, δηλαδή ότι δεν του πρόσφερε φαγητό, απλώς μόνο θυσίασε. Ας πάμε τώρα στα σκοτεινά χρόνια του Μεσαίωνα, όπου γινόταν
το μεγάλο κυνήγι των μαχησών στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Τον 16ο και 17ο αιώνα συνεχίστηκε με τα μανίας, μπορώ να πω. Δεν μπήκανε στο στόχαστρο μόνο οι γυναίκες μάγισσες, αλλά και οι άντρες ως λυκάνθρωποι. Τότε γίνονταν βάρβαρες εκτελέσεις από την Ιερά Εξέταση. Ακόμη και σήμερα οι λυκάνθρωποι βρίσκονται πρώτο πυλών, αλλά με διαφορετικό τρόπο, σαν δημοφιλέστατες τηλεοπτικές σειρές, όπως μπορεί να τις έχετε δει, το True Blood, το True Light και το Underworld, το οποίο βγαίνει σε συνέχειες 1 και 2 και 3. Ας αναφέρουμε μερικά περιστατικά λυκανθρωπίας. Να ξεκινήσουμε με τον λυκάνθρωπο του Ντόλι, γνωστός ως ερημίτης του Στέι Μπόνοτ. Το τέρας αυτό σκότωνε παιδιά κοντά στην οικία του. Τα θύματά του ήταν παιδιά και των δύο φίλων, ηλικίας 9 έως 12 ετών. Στη δίκη του ισχυρίστηκε ότι ένα πνεύμα πρόσφερε στον ίδιο ένα μαγικό φίλτρο που τον μεταμόρφωσε σε λυκάνθρωπο. Ο Γκορνιέρ, που ήταν το πραγματικό του όνομα, ομολόγησε 4 φόνους και καταδικάστηκε όχι μόνο για λυκανθρωπία, αλλά και για μαγεία. Το αποτέλεσμα, κάηκε ζωντανός από την Ιερά Εξέταση στις 18 Ιανουαρίου του 1573. Μια άλλη περίπτωση. Ο λυκάνθρωπος του Μπέντμπουργκ, ο Πίτερ Στιουμπ, πούλησε την ψυχή του στον νεοσφόρο, ο οποίος τον μεταμόρφωσε σε λυκάνθρωπο. Με τη βοήθεια της ερωμένης του, την Καντρίν Ντρόπιν, και της κόρης του μαζί, της Μπιλ Στιουμπ, δολοφόνησε και καταβρόχθησε 15 ανθρώπους από το 1564 έως το 1589. Οι αστυνομικοί μάλιστα που τον συνέλαβαν είπαν ότι τον βρήκαν με λυκανθρωπίστικη περιβολή, καθώς δεν πρόλαβε να μεταμορφωθεί σε άνθρωπο. Το δικαστήριο της κολονίας τον καταδίκασε σε θάνατο με βασανισμούς και πειρά. Άλλη περίπτωση, ο λυκάνθρωπος του Σέιλονς. Αυτός είχε και παρατσούκλι. Ο δαιμονισμένος ράφτης, έτσι τον αποκαλούσαν, γιατί ο αγαπημένος του τρόπος δολοφονίας ήταν να κόβει με αυστηρή λεπτομέρεια το λαιμό του θύματος πριν κατασπαράξει τις σάρκες του. Ο τόπος που έκανε τη δράση του ήταν το Σέιλονς των Παρισίων. Ο φαινόμενος λυκάνθρωπος καταδικάστηκε και αυτός στις 14 Δεκεμβρίου του 1598 και εκτελέστηκε στην πυρά. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι ο δαιμονισμένος ράφτης βλαστημούσε και έβριζε μέχρι το τέλος. Άλλη αναφορά είναι ο λύκος του Άσμπαχ. Το κυνήγι των λυκανθρώπων συνεχίστηκε και το 1600. Ο λύκος του Άσμπαχ δεν έχει ανθρώπινο όνομα,
καθώς φαίνεται πως ήταν πράγματι λύκος, όπως γράφουν τα στοιχεία, παρά άνθρωπος, και κατηγορήθηκε για μεταμόρφωση σε λύκο. Οι κάτοικοι ισχυρίζονται ότι ο λύκος ήταν στην πραγματικότητα ο πρώην και ιδιαίτερα μισητός αυτούς δήμαρχός τους, ο οποίος είχε μετασαρκωθεί σε λύκο. Οι πολίτες του Ansbach τον κυνήγησαν, τον εχμαλώτησαν και τον σκότωσαν το 1658. Παρά το γεγονός ότι το ζώο ήταν νεκρό, το έντυσαν με ρούχα και του έβαλαν μάλιστα ένα ψεύτικο μουσι για να μοιάζει περισσότερο στον δήμαρχό τους, και κατόπιν τον αποφώνησαν. Υπεύθυνο για αναρρύθμιτα φωνικά αυτό το ζώο εκτέθηκε αργότερα και σε μουσείο. Άλλη περίπτωση, ο λυκάνθρωπος με το όνομα Hans. Στα ανατολικά σύνορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν τα εδάφη της Εσθονίας. Εκεί κατοικούσε ο λυκάνθρωπος με το γερμανικό όνομα Hans. Το δικαστήριο κατάφερε τον 18χρονο Hans να ομολογήσει ότι ένας μαυροφορεμένος άντρας, ο Σατανάς δηλαδή, τον είχε μετατρέψει σε λυκάνθρωπο και εκείνος του το ξεπλήρωσε με αίμα αθώων για 2 ολόκληρα χρόνια. Ίχνη δοντιών στα πόδια του Hans που βρήκανε θεωρήθηκε επαρκή αποδεικτικό στοιχείο για την λυκανθρωπία του, καθώς αυτό αποδείκνυε ότι τον είχε δαγκώσει κάποιος άλλος λυκάνθρωπος και τον μετέφερε τη μεταμόρφωση. Ο Hans λοιπόν καταδικάστηκε και αυτό σε θάνατο το 1691. Πάμε αλλού τώρα, στη Λιβωνία, άλλη μια βαλτική χώρα. Είχε και αυτή το δικό της λυκάνθρωπο. Ο Τιές του Καλτεμπρούν, έτσι λεγόταν, λυκάνθρωπος 80 ετών, ισχυρίστηκε ότι είχε ενώσει τις δυνάμεις του με άλλους λυκάνθρωπους για να νικήσουν το κακό, δηλαδή τον νεοσφόρο και τις στρατιές του. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση λυκανθρωπίας, γιατί ο Τιές ήταν ένας υποτίθεται καλός λυκάνθρωπος. Ήτανε δηλαδή, όπως ισχυριζόταν ο ίδιος, το λαγωνικό του Θεού. Το δικαστήριο φυσικά δεν τον πίστεψε. Η δίκη του έγινε το 1692 και απασχόλησε μετέπειτα πάρα πολλούς ερευνητές και ακαδημαϊκούς. Όμως σήμερα, όπως είναι και το θέμα μας, είναι το θηρίο του Γκεβοντάν. Μια περίεργη ιστορία πραγματικά, η οποία, με την οποία ασχολήθηκαν πάρα πολύ μέχρι και τις σημερινές μας μέρες, μπορώ να πω, και μάλιστα γυρίστηκε και μια ολόκληρη ταινία το 2001 με την ονομασία «Η αδελφότητα των λύκων», γαλλικής παραγωγής. Το θηρίο του Γκεβοντάν λοιπόν, ας ξεψαχνίσουμε λίγο τα αρχεία αυτής της μεγάλης περιπέτειας που συνέβη σε εκείνο το μέρος. Επειδή ο άνθρωπος αποφεύγει το άγνωστο όπως ο διάβολος το λιβάνι, αλλά τι θα κάνει όταν συναντηθεί με έναν εκπρόσωπό του?
ο οποίος έχει συνήθειο να αφήνει πίσω του κατακρεουργημένα πτώματα, μπορεί να υπάρξει μια αποτελεσματική άμυνα? Λοιπόν, στην αφήγησή του, όπως αναφέρει μια αληθινή ιστορία, ο Άντριου Ροθόβιους αναφέρει και το θηρίο του Γεγοντάν. Κατά μήκος του οροπεδίου της Οβέρ στην νοτιοκεντρική Γαλλία απλώνεται μια τραχιά βουνίσια περιοχή σε μια έκταση 30 χιλιόμετρων, γνωστή με το όνομα Λεγκεβοντάν. Αν και βρίσκεται σχετικά κοντά σε πολυάνθρωπες πόλεις σαν τη Λιόν και την Τουλούζ, η περιοχή αυτή παραμένει ακόμη σε μεγάλο ποσοστό απομονωμένη και πρωτόγονη. Οι χωρικοί της, που αγωνίζονται η μια γενιά μετά την άλλη να βγάλουν το ψωμί τους από τα άγωνα κατσάβραχα, έχουν τη φήμη ότι ανήκουν σε μία από τις άφοβες και αποφασιστικές ράτσες της Ευρώπης. Όμως, μία περίπτωση που συνέβη πριν 2 αιώνες έκανε ακόμη και αυτούς τους γενναίους ανθρώπους να φτάσουν στα πρόθυρα της απόγνωσης. Επιθέσεις. Αρπαγές ενός τερατώδους πλάσματος, όπου η αληθινή του φύση παραμένει ακόμη μυστήριο. Στους ιστορικούς γνωστό σαν το θηρίο του Γεβοντάν. Το πλάσμα αυτό περιγράφεται συνήθως σαν ένας πελώριος λύκος. Μας είναι γνωστό ένα παράδοξο γεγονός, ότι οι λύκοι εξαφανίστηκαν από τα βουνά του Γεβοντάν πολύ αργότερα από οπουδήποτε αλλού στη Γαλλία. Γνωρίζουμε ότι τους λύκους τους κυνηγούσαν εκεί σε εποχές πολύ μεταγενέστερες από εκείνη που έδρασε το θηρίο. Παρόλα αυτά τα γεγονότα αυτής της ιστορίας είναι καταγεγραμμένα στα επίσημα αρχεία. Σε κάθε περίπτωση το θηρίο ξερίζωνε την καρδιά από τα θύματα του και έπινε το αίμα τους, αφήνοντας τα κουφάρια τους ανέπαφα. Περπατούσε όρθιο στα πίσω πόδια του σαν αρκούδα και κοιτούσε με δαιμονικό τρόπο από τα παράθυρα των σπιτιών, που αυτός ο τρόπος που περιγράφω δεν είναι πράγματα που ανήκουν στην φυσιολογική συμπεριφορά ενός λύκου. Το θηρίο έκανε γνωστή την παρουσία του στα μέσα Ιουλίου του 1764. Τη μέρα εκείνη, μία κοπέλα, όπως καταγράφεται, από το χωριό Saint-Étienne-de-Lugdor, που βοσκούσε τα ζώα της, βρέθηκε νεκρή με την καρδιά ξεριζωμένη από το σώμα της. Μέσα σε λίγες μέρες, 5 ακόμη παιδιά από γειτονικά χωριά είχαν την ίδια τύχη. Καθώς τα μαντάτα των φωνικών απλώνονταν στην περιοχή, ο πανικός άρχισε να φουντώνει στην Γεβοντάν. Τρομοκρατημένοι οι χωρικοί άρχισαν λοιπόν να κατεβάζουν τα πρόβατα και τα γελάδια τους από τα ορεινά βοσκοτόπια, μαζί και τα παιδιά τους που συνήθως τα φρόντιζαν το καλοκαίρι. Κανένας δεν είχε δει το πλάσμα που ευθυνόταν για το αποτρόπαιο έγκλημα, αν και πολλοί ψιθύριζαν το φοβερό όνομα Λουπ Γκαρού, δηλαδή του λυκανθρώπου. Πέρασαν λίγες εβδομάδες χωρίς επιθέσεις και η περιοχή είχε αρχίσει κάπως να ησυχάζει. Στα τέλη του Αυγούστου, μία χωρική στο Λαγκανί ανέφερε ότι είχε δει ένα ζώο με τρομακτική εμφάνιση. Ακόμη και τα σκυλιά της, που ήταν συνηθισμένα να μάχονται με λύκους,
Το θηρίο τα απομάκρυνε. Αλλά και τα γελάδια της ακόμη αντιμετώπισαν το τέρας με τα κέρατά τους, ώσπου εκείνο χάθηκε τρέχοντας στο δάσος. Η περιγραφή της χωρικής ήταν τόσο απίστευτη που οι ακροατές χωρικοί την κατηγόρησαν ότι τα είχε βγάλει από το μυαλό της όλα αυτά. Αλλά στις επόμενες 1-2 εβδομάδες οι φόνοι των παιδιών ξανάρχισαν. Το μυστηριώδες πλάσμα περίμενε να καταλαγιάσουν οι φόνοι των χωρικών και να αρχίσουν να στέλνουν τα παιδιά τους στα βοσκοτόπια. 5 ακόμη νεαρά άτομα σκοτώθηκαν και έχασαν την καρδιά τους, όπως ακριβώς είχε συμβεί και με τα προηγούμενα θύματα. Στο χωριό Ζουλιάς, ένας γενναίος χωρικός με το όνομα Ζαν-Πιέρ Πουρσέ, γνωστός για την παλικαριά του, έτυχε να δει από την πόρτα του αχαιρώνα του ένα παράξενο πλάσμα. Κατηφόριζε το δρόμο το παράξενο πλάσμα. Τότε άρπαξε το μουσκέτο του και πυροβόλησε. Το σημάδι του δεν ήταν καλό και το τέρας το έβαλε στα πόδια δίχως να έχει χτυπηθεί. Η περιγραφή που έδωσε ο Πουρσέ τέριαζε πολύ με εκείνη της γυναίκας από το Λαγκανί. Δηλαδή, το πλάσμα περπατούσε όρθιο σαν άνθρωπος και φαινόταν να έχει κάτι σαν αλογοπέταλα στα πίσω πόδια του. Στο μέγεθος ήταν σαν μεγάλος γάιδαρος. Είχε κοκκινοπό τρίχωμα, ρίχος που θύμιζε γουρούνι, ανοιχτό στόμα, κοντά αυτιά και μακριά ουρά με μία άσπρη φούντα στην άκρη. Όπως περιέγραψε ο Πουρσέ στην αναφορά του που έδωσε στις αρχές πριν το πυροβολήσει, το τέρας έκανε διάφορες χειρονομίες με τα μπροστινά μέλη του. Οι φόνοι άρχισαν να γίνονται καθημερινοί. Το θηρίο άρχισε να επιτίθεται ακόμη και σε μικρές ομάδες ατόμων, σαν να θύμωσε από τους πυροβολισμούς του Πουρσέ. Οι περιγραφές των επιζώντων συμφωνούσαν απόλυτα μεταξύ τους με εκείνη του Πουρσέ. Καταγεγραμμένα αναφέρεται ότι στο χωριό του Σαναλέι άρπαξε ένα παιδί ονόματι Ζαν Παναφιέ. Μερικά μεγαλύτερα παιδιά με αρχηγό τους κάποιον Αντρέ Πορτφέ προσπάθησαν να σώσουν τον Ζαν και ρίχτηκαν στο τέρας με δρικάνια και μαχαίρια που είχαν δεμένα στην άκρη των κονταριών. Αλλά μάταια προσπάθησαν στη μάχη και το παιδί σκοτώθηκε από το τέρας. Και το μισό κεφάλι του φαγώθηκε από τα δόντια του πλάσματος. Και το πλάσμα κατάφερε να ξεφύγει. Μετά από αυτό, τρομοκρατημένοι χωρικοί έκαναν έκκληση για βοήθεια στη Βασιλική Αυλή στις Βερσαλίες. Ο Λουδοβίκος ο 15ος, νιώθοντας πλήξη και ανία εκείνη την περίοδο ανάμεσα στις δύο φημισμένες ερωμένες του, την Ποπαντούρ και την Ντιπαρή, αντέδρασε θετικά στα συγκλονιστικά μαντάτα από το Γκεβοντάν. Στο γενναίο Πορτφέ πρόσφερε ένα βαθμό και σύνταξη αξιωματικού στο πυροβολικό και έστειλε ένα λόχο έφυπων δραγώνων υπό το λογαγό Διαμέλ για να εξοντώσουν το θηρίο. Στις 15 του Γενάρη του 1765 και πριν φτάσουν οι στρατιώτες, το τέρας επιτέθηκε και σκότωσε ένα ακόμη 14χρονο αγόρι, τον Ζαν Σατονέφ. Το επόμενο βράδυ, ενώ ο πατέρας του αγοριού καθόταν και θρηνούσε το παιδί του στο σκοτεινό σπίτι, το θηρίο ήρθε και ακούμπησε τα μπροστινά του πόδια στο περβάζι του παραθύρου και τον κοίταξε με μια δαιμονική έκφραση.
Ο πατέρας φώναξε για βοήθεια, αλλά στο σκοτάδι του σούρουπου το τέρας το έσκασε εύκολα, κάνοντας μάλιστα και κοροϊδευτικές χειρονομίες, όπως αναφέρουν τα γραπτά. Οι δραγόνοι του Διαμέλ έφτασαν στο Κεβοντάν στις αρχές του Φλεβάρι. Στις 6 του μήνα βρήκαν τα χνάρια του θηρίου στο χιόνι και άρχισαν να το ακολουθούν. Την άλλη μέρα εντόπισαν το τέρας και του έριξαν 5 σφαίρες. Αφήνοντας ένα δυνατό ουρλιαχτό το τέρας, τεινάχτηκε πάνω και έτρεξε να αχωθεί στα πυκνά χαμόκλαδα, όπου οι στρατιώτες πίστεψαν ότι το είχαν λαβώσει θανάσιμα και προτίμησαν να μην το ακολουθήσουν. Λίγο πιο πέρα όμως ανακάλυψαν το κατακριουργημένο πτώμα ενός 14χρονου κοριτσιού που είχε χαθεί πριν καιρό. Οι φόνοι σταμάτησαν και ο λοχαγός Διαμέλ, πιστεύοντας ότι το θηρίο είχε εξοντωθεί, αναχώρησε με τους άντρες του. Ωστόσο οι στρατιώτες δεν είχαν φύγει καλά-καλά όταν στις 4 του Μάρτη άλλο ένα παιδί βρέθηκε σκοτωμένο και με ξεριζωμένη την καρδιά. Μόλις έλειωσαν τα χιόνια, τα βοσκόπουλα και οι βοσκοπούλες άρχισαν πάλι να πεθαίνουν. Εκείνο το φοβερό καλοκαίρι του 1765 δεν περνούσε σχεδόν ούτε μία μέρα δίχως κάποιο παιδί να πέσει θύμα του τέρατος. Δεν υπάρχει ούτε μία ενορία σε ολόκληρη την περιοχή του Κεβοντάν που στα αρχεία της να μην υπάρχει μια φοβερή λίστα με τα ονόματα των παιδιών που σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις του θηρίου εκείνη τη φοβερή χρονιά. Ομάδες ένοπλων χωρικών άρχισαν να σαρώνουν τα βουνά, σκοτώνοντας πάνω από 100 λύκους, αλλά δίχως να βρουν το φωνικό τέρας. Νέες εκκλήσεις για βοήθεια στάλθηκαν πάλι στις Βερσαλίες, αλλά ο Λουδοβίκος 15ος, έχοντας ανακαλύψει ένα νέο έρωτα, την Τιπαρή, είχε πάψει να ενδιαφέρεται για την τραγωδία που συγκλώνιζε την απόμακρη επαρχία του. Μονάχα στις αρχές του 1766 ανταποκρίθηκε στις επίγουσες εκθέσεις των συμβούλων του και αποφάσισε τελικά να στείλει μια δεύτερη αποστολή με επικεφαλής αυτή τη φορά τον προσωπικό του του φικαιοφόρο, τον Αντουάν. Όμως, αντί να προχωρήσει ο Αντουάν για το Κεβοντάν, προτίμησε να στραφεί προς τα βουνά της κεντρικής Οβέρν, όπου είχε αναφερθεί η παρουσία ενός μεγάλου λύκου. Κυνήγησε λοιπόν και σκότωσε αυτό τον λύκο και παρουσίασε το τομάρι του σαν να ανήκε στο θηρίο του Κεβοντάν. Ύστερα επέστρεψε στις Βερσαλίες, όπου η αυλή ανακοίνωσε επίσημα ότι το πρόβλημα δεν υπήρχε πια. Δυστυχώς για το μαρτυρικό Κεβοντάν, αδιαφορώντας για τις βασιλικές ανακοινώσεις, το θηρίο συνέχιζε τις τρομερές του επιδρομές. Το αποτέλεσμα ήταν πολλά χωριά ερήμωσαν κυριολεκτικά όταν οι κάτοικοι τους αναγκάστηκαν να φύγουν σε άλλες περιοχές για να γλιτώσουν από το θηρίο. Στα τέλη του χειμώνα και τις αρχές της άνοιξης του 1767 η κατάσταση έφτασε στο αποκορύφωμα φρίκης και τρόμου. Καθημερινά πλέον το θηρίο κυκλοφορούσε ακόμη και μέσα στα χωριά, κοιτάζοντας από τα παράθυρα και ορμώντας σε όποιον είχε την ατυχία να βρίσκεται έξω στο δρόμο. Τόσο πολύ είχε σπάσει το ηθικό των γενναίων χωρικών που κανένας τους δεν τολμούσε ούτε να πυροβολήσει το θηρίο. Τελικά η λύση δόθηκε τον Ιούνιο του 1767. Ύστερα από σχεδόν 3 χρόνια τρόμου, ο Μαρκίσιος Ντασπέ
Ένας ευγενής που ζούσε στα δυτικά όρια της περιοχής οργάνωσε ένα τεράστιο απόσπασμα από εκατοντάδες άντρες με την απόφαση να μην σταματήσει την καταδίωξη μέχρι να εξοντωθεί το θηρίο. Εξαπλωμένοι κυκλικά στην Ήπεθρο, οι άντρες άρχισαν να στριμώχνουν το θηρίο όλο ένα και πιο σε πιο περιορισμένη περιοχή. Το βράδυ της 19ης Ιουνίου, οι κυνηγοί του Μαρκίσιου κατάφεραν να κυκλώσουν το τέρας σε μια αραιά δενδρόφυτη περιοχή στο Λεσόν ντε Οβέρ. Ανάμεσά τους ήταν και ένας γεροχωρικός, ο Ζαν Σαστέλ, που είχε γεμίσει το μουσκέδο του με ασημένιες σφαίρες παραδοσιακά, που ήταν το μόνο αποτελεσματικό όπλο ενάντια στους λυκάνθρωπους. Κάποια στιγμή ο Σαστέλ, που είχε αποτραβηχτεί λίγο πιο πέρα από τους άλλους για να διαβάσει το προσευχητάρι του, είδε το θηρίο να έρχεται προς το μέρος του. Πολύ ψύχρεμα έκλεισε το προσευχητάρι, έβγαλε τα γυαλιά του, σημάδεψε με το μουσκέτο και πυροβόλησε. Το βόλι χτύπησε το θηρίο κατάστηθα, αλλά εκείνο συνέχισε να πλησιάζει. Ο Σαστέλ πυροβόλησε πάλι. Τούτη τη φορά το ασημένιο βόλι τρύπησε την καρδιά του θηρίου και σωριάστηκε νεκρό στα πόδια του Σαστέλ. Οι σύντροφοί του έτρεξαν προς το μέρος του. Φωνάζοντας από χαρά, τον βοήθησαν να σηκώσει το τερατώδες κουφάρι που ήταν πεσμένο μπροστά τους και άρχισαν να το περιεργάζονται. Το τι ακριβώς είδαν είναι από τότε μέχρι και σήμερα θέμα διαμάχης. Στην πρώτη αναφορά που έγινε προς τις αρχές, λέγεται ότι μερικοί από τους κυνηγούς ανέφεραν πως τα περίεργα πόδια του τέρατος, τα κοντά με τα αυτιά και το μεγαλύτερο του μέγεθος, μαρτυρούσαν ότι δεν επρόκειτο για λύκο. Παρ' όλα αυτά, εκείνο που επί 2 εβδομάδες περιέφεραν θριαμβευτικά στα χωριά της περιοχής Λεγκεβοντάν ήταν το κουφάρι ενός μεγάλου λύκου. Ύστερα το έβαλαν σε ένα κυβότιο και το έστειλαν στις Βερσαλίες σαν απόδειξη ότι το θηρίο είχε στα αλήθεια σκοτωθεί. Δεν είχαν αρχίσει καλά το μακρύ δρόμο προς τις Βερσαλίες όταν στη ζέστη του μεσοκαλόκαιρου το κουφάρι άρχισε να σαπίζει και έτσι αναγκάστηκαν να το θάψουν. Για να γίνει ακόμα πιο περίπλοκο το μυστήριο, τα επίσημα αρχεία τυχαία ή σκόπιμα παραλείπουν να αναφέρουν το ακριβές σημείο όπου ο λύκος ή το θηρίο θαύτηκε. Σε αντίθεση, είναι πασίγνωστο το σημείο που ο Σαστέλ σκότωσε το τέρας και οι ντόπιοι δεν παραλείπουν να το δείχνουν στους τουρίστες. Το γρασίδι εκεί έχει μια κοκκινοπή απόχρωση και σύμφωνα με την τοπική παράδοση ποτέ δεν το αγγίζουν τα ζώα. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα υπάρχει το πρεσβυτέριο του Σεν Μαρτέν ντε Πουσό. Εκεί μπορείτε ακόμη και σήμερα να δείτε το δίκανο ντουφέκι με το σκαλιστό κοντάκι διακοσμημένο με μια ασημένια πλάκα που έχει το όνομα του Σαστέλ, από το οποίο βγήκαν τα ασημένια βόλια που σκότωσαν το θηρίο. Στο πρεσβυτέριο αυτό ο Αβάς Πουρσέ κατέγραψε σε ένα χοντρό τόμο όλες τις λεπτομέρειες που συγκέντρωσε ο ίδιος από τα κοινοτικά και εκκλησιαστικά αρχεία του Γκεβοντάν για το καθένα από τα θύματα του τέρατος. Αν και ο Αβάς δεν κατάφερε να προσφέρει καμία απόδειξη για την αληθινή φύση του μυστηριώδους πλάσματος, θέλησε να κάνει γνωστά τα αληθινά γεγονότα στο ευρύτερο κενό. Ιδίως ύστερα από τις λανθασμένες δηλώσεις του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον στα 1880, όπου στο βιβλίο του με τίτλο «Ταξίδια με ένα γάιδαρο» αναφέρει το εξής:
ότι διασχίζοντας βιαστικά τον Κεβοντάν, ο Στίβενσον σχημάτισε μια παραποιημένη εικόνα του θηρίου από τους θρύλους που άκουσε εδώ και εκεί στις διάφορες ταβέρνες πάνω από έναν αιώνα μετά το γεγονός. Δεν μπόρεσε να ξεκαθαρίσει περισσότερο αυτή τη στρεβλή εικόνα, κάνοντας ένα πρόχειρο διάβασμα ενός ιστορικού μυθιστορήματος από τον Ελί Μπερτέ. Έτσι ο Στίβενσον περιγράφει το θηρίο σαν να είναι το ο Ναπολέον των Λύκων που κυκλοφορούσε 10 μήνες. Στην πραγματικότητα όμως κυκλοφορούσε 3 χρόνια. Έτρωγε βοσκοπούλες φημισμένες για την ομορφιά τους και οπλισμένους καβαλάριδες. Και το είχαν δει μέρα μεσημέρι στη δημόσια να κυνηγάει μια ταχυδρομική άμαξα με τον έφυπο συνοδό της, με τον τελευταίο να φεύγει καλπάζοντας. Το θηρίο επικηρύχθηκε με αφίσεις σαν να ήταν κάποιος κοινός πολιτικός φυγάδας και προσφερόταν αμοιβή 10.000 φράγκων σε όποιον έφερνε το τομάρι του, συνεχίζει ο Στίβενσον. Μόλο που ήταν μονάχα ένας κοινός λύκος, αναφέρει. Οι δηλώσεις αυτές του Στίβενσον δεν μπορεί να στηριχτούν σε κανένα επίσημο κείμενο παρά την απογοητευτική έκθεση στην κοινή θέα ενός κουφαριού λύκου που υποτίθεται ότι ήταν το πλάσμα που σκότωσε ο Σαστέλ. Τα επίσημα αρχεία υπενήσουν ότι η αλήθεια για το αληθινό τέρας που σκότωσε ο Σαστέλ ήταν για πολλούς πολύ φοβερό για να επιτραπεί να γίνει γνωστό, και έτσι το αντικατέστησαν βιαστικά το κουφάρι του τέρατος με εκείνο ενός λύκου σαν κάτι χειροπιαστό, προκειμένου να πείσουν το κοινό ότι ο δράστης των παράξενων φόνων ήταν επιτέλους νεκρός. Τι ήταν τελικά το θηρίο του Κεβοντάν? Ήταν πραγματικά ένας λυκάνθρωπος? Ένα από τα τρομερά όντα που τρέφονται με το αίμα των ζωντανών και που είναι πρώτο μονάχα στα ασημένια βόλια, όπως αναφέρει ο θρύλος? Ή μήπως το θηρίο ήταν ένας πελώριος δυνατός και σαδιστής μανιακός ντυμένος με την προβιά ενός ζώου? Ύστερα από τόσους αιώνες, με χαμένα ίσως για πάντα τα ζωτικά στοιχεία της ακριβούς περιγραφής του πλάσματος που σκότωσε ο Σαστέλ, καμία σίγουρη απάντηση δεν μπορεί να δοθεί. Η τελευταία εκδοχή, δηλαδή ότι ήταν ένας μάγος με μια προβιά κτλ., ταιριάζει περισσότερο, ιδίως αν θυμηθούμε ότι η περιοχή του Οβέρν ήταν περιβόητη κάτω μεσαίωνα για τους μάγους της. Για πολλούς από αυτούς άλλωστε κυκλοφορούσε και η φήμη ότι μπορούσαν κατά βούληση να μεταμορφωθούν σε λύκο. Δεν αποκλείεται το παράξενο θηρίο να ήταν ένας παράφρονας από τους τελευταίους κληρονόμους αυτής της παράδοσης που εκτόνωσε τον σαδισμό του ξεριζώνοντας τις καρδιές εκατοντάδων παιδιών του Κεβοντάν. Μάλιστα στην ταινία «Αδελφότητα των Λύκων», εκεί βλέπουμε μία άλλη εκδοχή, ότι υπήρχε μία μυστική αδελφότητα εκκλησιαστική όπου έκανε τους φόνους αυτούς για να επικρατήσει η θρησκεία και ώστε να φοβάται ο κόσμος και να καλοπερνάνε κάποιοι κληρικοί της εποχής εκείνης. Όμως μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι αυτά που δεν πιστεύουμε ίσως υπάρχουν στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να δώσουμε μία απάντηση η οποία θα είναι τεκμηριωμένη πλήρες για αυτό το συμβάν που έγινε στον Κεβοντάν. Όμως αν ψάξουμε παντού σε όλη τη γη, σε όλα τα κράτη, σε όλες τις χώρες, θα δούμε ότι στους μύθους κάθε περιοχής και στους θρύλους υπάρχει και ένα λύκος ο οποίος κατασπάραζε τους ανθρώπους και ήταν ο αιώνιος εχθρός του ανθρώπου. Δεν μπορεί να είναι
ένα παραμύθι όλο αυτό. Κάπου κρύβεται η αλήθεια. Με έρευνα, με προσοχή, διαβάζοντας διάφορα παλιά γραπτά, μαζεύοντας διάφορα στοιχεία, μπορούμε να βρούμε μόνοι μας τελικά το τι συνέβαινε. Εδώ τελειώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Μέχρι το άλλο ραντεβού μας θα είναι Χριστούγεννα, οπότε σας ευχόμαστε και καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Και να θυμάστε πάντα ότι ακούμε τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Γεια σας.